Κυριάκου, πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα, για να συζητήσουμε λίγο τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία που αφορά τους σκύλους. Δηλαδή, να δούμε δικαιώματα, υποχρεώσεις, αν πράγματι θα υπάρξει στην καθημερινότητα αντίκτυπο, ενώ θα δούμε και ένα ζήτημα που θα προκύψει με 2.000 άλογα, αν και εφόσον αυτοδιαλυθεί η λέσχη υποδρομιών Λευκωσίας. Ένα-ένα. Καλώς ορίσατε, κύριε Κυριάκου. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τη νομοθεσία για τους σκύλους. Πρώτα, ποια είναι η γνώμη σας? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πράγματα, αγαπητοί εγώ, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τελικά υπάρχει μια νέα νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία δεν είναι καινούργια. Αυτή η νομοθεσία συζητείται από το 2012, έγιναν δημόσιες ακροάσεις, όταν αυτή η νομοθεσία είχε στο δεύτερο της μέρος τους κυνηγετικούς σκύλους. Μάλιστα. Τώρα οι κυνηγετικοί σκύλοι έχουν φύγει τελείως, τα πήρε η υπηρεσία θύρας και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ναι. Και έχει μείνει ο περισκύλων νόμος. Μάλιστα. Και υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, τι δουλειά έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών με τον περισκύλων νόμο? Δεν έπρεπε. Κοιτάξτε, τότε έγινε γιατί θέλαν να συμπεριλάβουν τους κυνηγετικούς σκύλους και τότε είπαμε εμείς, γιατί κάνετε ειδικό νόμο για τους κυνηγετικούς και δεν κάνετε και για τους σκύλους που είναι για τους τυφλούς, για τους σκύλους που είναι για τους σεισμούς, για το ένα, για το άλλο. Και μέχρι σήμερα δεν πήρα απάντηση. Όμως, ένα το κρατούμενο είναι αυτό, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για το τι θα κάνει η υπηρεσία θύρας και αν η νομοθεσία αυτή, η οποία συζητείται από το 2012, θα είναι αποτελεσματική. Μάλιστα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι συμβαίνει με αυτήν την νομοθεσία. Ωραία. Η οποία διλύζομαι τον κόνοπα βασικά. Στο άρθρο 29 που αφορά το θέμα των γεννήσεων, των ανεξέλεκτων, αυτή είναι η κατάσταση. Να βλέπουμε παιδιά και φωτογραφίες, λοιπόν, μας έχει δώσει ο κύριος Κυριάκου. Και υπάρχει και το σχετικό άρθρο, το άρθρο 29, το οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οποιοδήποτε έχει θηλυγιά σκύλα θα πρέπει να την δηλώνει και να δηλώνει και τα κουταβάκια. Μέχρι σήμερα από το 2002 που υπάρχει αυτή η νομοθεσία δεν είδαμε να γίνεται τίποτα. Δεν έχει τηρηθεί εννοείται. Βεβαίως δεν και έχει για τηρηθεί. Όποιον δεν την τηρεί δεν υπάρχουν κυρώσεις. Ναι, διότι δεν υπάρχει ο τρόπος, δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει υποδομή. Περιμένετε. Και να θέλω δηλαδή εγώ να είμαι νόμιμος, δεν υπάρχει διαδικασία. Αυτό μου λέτε τώρα. Υπάρχει διαδικασία και ένας πολίτης ο οποίος θέλει να πάει να το δηλώσει. Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλημα. Πού θα πάει, σε ποιον θα πάει κτλ. Δεν θα είναι μόνο για να πάει να το δηλώσεις. Είναι και το μετά. Δηλαδή το follow-up που λέμε. Μάλιστα. Δεν απλά το δηλώσεις και τελείωσε. Ποιος είναι ο αρμόδιος? Γιατί υπάρχει μια σύγχυση για το τώρα. Υπάρχει σύγχυση, πείτε μου εσείς ποιος είναι ο αρμόδιος. Λοιπόν, για το θέμα της αρμόδιοτητας, ο Υπουργός λέει ότι θα μπει μια τάξη και ότι προηγουμένως δεν υπήρχε τίποτα. Βεβαίως υπήρχε η νομοθεσία, κύριε Υπουργέ, των περισκύλων νόμων, όπου η αρμόδια αρχή ξεκάθαρα λέει είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Μάλιστα. Άρα, αυτοί έχουν την ευθύνη και αυτοί θα έπρεπε να εγγράφουν τους σκύλους και αυτοί θα έπρεπε να κάνουν προγράμματα στηρώσεων και αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν ποιος έχει τι. Και όχι να έρχομαστε τώρα και να λαλούμε ότι μπαίνει η τάξη. Πώς θα μπει η τάξη όταν έπρεπε να έχει μπει η τάξη από το 2002. Με αυτό το που προωθείτε τώρα που εγκρίθηκε από το Υπουργικό το σχετικό νομοσχέδιο, φεύγουν οι αρμοδιότητες από τις τοπικές αρχές όπως το έχετε περιγράψει? Όχι, δεν φεύγουν οι αρμοδιότητες. Απλά εμπλουτίζουν εν μέρη αυτόν τον νόμο. Να σας πληροφορήσω ότι μέσα από τη διαδικασία και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις φιλοσοφικές οργανώσεις έχουν γίνει πέραν των 500 τροποποιήσεων. Και πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο με καθυστέρηση αρκετών μηνών και αυτή τη στιγμή θα έρθει ξανά στη Βουλή για να το ξανασυζητήσουμε. Διότι τα θέματα τα οποία εμάς μας ενδιαφέρουν και αφορά, και θα το πω εκατοντάδες χιλιάδες φορές, αυτό στην οθόνη σας είναι ένα σκυλάκι το οποίο ευρέθηκε με microchip, αλλά δεν έχει ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Πώς γίνεται αυτό? Και πώς γίνεται, να σας πω. Άντε να πω ότι αυτό το σκυλί είναι περίπου 10-11 χρόνων και τότε δεν υπήρχαν συνταμέσα. Χθες βρήκαμε σκυλάκι το οποίο είναι 6 μηνών, περίπου 8. Έχει microchip και δεν περάσαν τον ιδιοκτήτη. Και σήμερα με πληροφορήσαν. Τι σημαίνει δεν περάσαν τον ιδιοκτήτη? Δηλαδή, δεν περάσαν όταν του βάζει ο ιδιωτικός κτηνίατρος το microchip, δεν οφείλει την να ίδια βάλει... στιγμή θα πρέπει να περνά και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Διότι άμα χαθεί, θα μπαίνει μέσα στο σύστημα και θα βρίσκουμε τον ιδιοκτήτη. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που βάζουν microchip και δεν βάζουν τα στοιχεία. Και οι ιδιωτικοί κτηνίατροι έχουν μεγάλη ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η ασυδοσία. Και μάλιστα έχουμε ρωτήσει και έχουμε ζητήσει μάλλον τα microchip τα οποία πουλούνται από εταιρείες
θα πρέπει να γνωρίζουν σε ποιους ικτινίατρους τα δίνουν. Δηλαδή από τον τάδε αριθμό στον τάδε αριθμό. Εάν υπήρχε αυτό σήμερα, εγώ δεν θα έψαχνα αυτό το συγκεκριμένο νούμερο και να μην βρίσκω τον ιδιοκτήτη. Θα βρίσκα τον κτηνίατρο και σίγουρα θα μου έβρισκε και τον ιδιοκτήτη. Και τον ιδιοκτήτη κατ' επέκταση. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε αντίρρηση να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σκύλων που μπορεί κάποιος να κατέχει? Και αν έχετε αντίρρηση, γιατί την έχετε? Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι η φιλοζωία δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο κανένας το αμφισβητεί. Υπάρχει όμως πρόβλημα στο θέμα του το να κατέχεις σκύλους δύο ή τρεις και νόμιμα μάλιστα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή υπάρχει αυτό το αλαλούμ και υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος σε αυτό συμμετέχουν οι εκτροφείς, τα καταστήματα απόλυσης, οι παράνομες γέννες, οι παράνομες εισαγωγές. Ναι. Λοιπόν, και επομίζονται οι εθελοντές, και το λέω συνέχεια, τα καταφύγια είναι γεμάτα. Οι εθελοντές επομίζονται αυτό το θέμα το οποίο θα έπρεπε να το αναλάβει η κυβέρνηση. Για τα εγκαταλελειμμένα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορώ εγώ να βάζω στο διαμέρισμα 10 σκυλιά και μετά μόλις σίγουρα, θα παρεθώ, να αρχίσω να τα βάζω. Σίγουρα ναι, αλλά ένας ο οποίος έχει 5 σκύλους, τους οποίους έχει προσωρινά εκεί στο χώρο του, γιατί έχουν βρεθεί να υιοθετηθούν από οικογένειες εντός και εκτός Κύπρου, θα έρθει τώρα η πολιτεία να του πει, ξέρεις, εκείνα τα σκυλιά τα οποία έχεις και δεν είναι δικά του, θα πληρώσεις την άδεια και θα σου το περιορίσουμε. Για αυτούς θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόνοια στην νομοθεσία. Συγγνώμη κύριε Κυριάκο, αν έχεις ένα σκυλί στο σπίτι σου παραπάνω, επειδή θα υιοθετηθεί σε μια εβδομάδα, δεν πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος να σου ζητήσει άδεια τώρα, γιατί αν θα το φιλοξενήσεις μια εβδομάδα. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλει να αντιμετωπίσει. Όχι, δεν είναι μια εβδομάδα, μπορεί και ένας μήνας και δύο μήνες. Δεν είναι μια εβδομάδα. Είναι παραπάνω, λέτε. Είναι παραπάνω. Και δεν υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γι' αυτό λέμε θα πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά, την ευθύνη, ναι, της κυβέρνησης, ότι θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικά. Το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο. Θα γεμίσουμε, αντί να έχουμε, δεν ξέρω, 200-300, θα έχουμε 400.000 σκύλους αδεσπού. Να σας πω κάτι άλλο, επειδή το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τα σκυλιά, αλλά είναι οι ιδιοκτήτες συνήθως και γενικότερα σίγουρο ο άνθρωπος, έτσι. Σίγουρο. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δηλαδή πλέον, αν θυμάμαι σωστά, δεν μπορείς να έχεις το σκυλί σου πεταμένο, γιατί για μένα αυτό κάνουν κάποιοι, στη βεράντα. Δεν μπορείς να το έχεις πεταμένο στην ταράτσα. Ναι, βέβαια, συμφωνούμε γι' αυτό. Τελειώνει αυτό το σίγουρα πράγμα, έτσι. Μπορείς να καταγγείλεις τον άλλο αν το κάνει. Μα και προηγουμένως μπορούσε να τον καταγγείλεις. Απλώς αυξηθήκαν λίγο οι ποινές και τα πρόστιμα από 1.000 σε 3.000 ευρώ. Η ποινή φυλάκισης είναι έναν έτος. Όμως αυτό που λέμε πάντα, αγαπητοί εγώ, είναι το εξής, ότι θα πρέπει, δεν είναι θέμα να αυξηθούν οι ποινές. Δηλαδή να αυξηθούν οι ποινές, αλλά να είναι ανάλογα και με το πτέσμα, το αδίκημα. Δηλαδή σε εκείνον ο οποίος σκότωσε, κατακρεούργησε ή κρέμασε ένα σκύλο ή μία γάτα ή μία αλεπού, θα πρέπει να έχει την ανώτατη ποινή που θα είναι 2, 3, 4 χρόνια. Ναι. Και να μην είναι το ίδιο και για τον άλλον ο οποίος είχε δεμένο το σκύλο του, ας πούμε, 48 ώρες ή το ακλουβιά του ήταν... Γιατί κύριε Κυριακού, είναι λιγότερο εγκληματίας αυτός που στον καύσωνα του Αυγούστου φεύγει για 2 εβδομάδες διακοπές και αφήνει το σκυλί δεμένο στην ταράτσα, ναι, να κλαίει και να φωνάζει. Σίγουρα, συμφωνώ. Είναι ανάλογα με το αδίκημα και την ένταση, συγνώμη, του αδικήματος. Και να κωδικοποιηθούν τα αδικήματα. Και ανάλογα να μπαίνουν και ανάλογες ποινές. Και να εφαρμόζονται όμως, διότι να σας πω κάτι. Σίγουρα. Εγώ να σας πάρω τώρα σε 3 γειτονιές και θα δείτε, ενώ ο ιδιοκτήτες είναι στη δουλειά τους, πώς είναι αυτά τα σκυλιά παρατημένα κυριολεκτικά στην ταράτσα ή στη βεράντα, κλαίνουν από το πρωί ως το σίγουρα, βράδυ και δεν ενδιαφέρεται κανένα. Μα δεν συμφωνούμε. Ή τα κλείνουν μέσα στα κλουβιά και λένε το προσέχω. Σίγουρα, κοιτάξτε εκεί στην οθόνη, ναι, για παράδειγμα, είναι αυτοί οι χώροι οι οποίοι μπορεί να κρατούνται σκύλοι? Όχι βέβαια, δεν είναι στους τσίγκους, είναι απαράδεκτα. Είναι παραδεκτό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 90% του προβλήματος το οποίο υπάρχει για τους αδέσποτους και φοβάμαι ότι θα μείνουν στο απειρόβλητο είναι αυτά τα κλουβιά που έχουν κυνηγεί στα χωράφια και στα παραλά με 10 σκύλους. Κοιτάξτε κόπρα να παρακαλώ, κοιτάξτε κατάσταση, έχω δώσει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, και εμείς φωνάζουμε και τους λέμε, κύριοι της υπηρεσίας θύρας, όταν ελέγχετε για την άδεια του κυνηγετικού όπλου, ναι, έχετε και το σκάνερ να ελέγξετε αν έχει άδεια ο σκύλος.
Τι θα γίνει δηλαδή, απλά θα μείνουν στο απερόβλητο. Δηλαδή τι κάνουν, κάνουν κλουβιά μέσα στη μέση του πουθενά, αφήνουν τα κυνηγητικά σκυλιά εκεί και τα παρατάνε εάν και εφόσον δεν τα χρειάζονται. Στις πλήστες των περιπτώσεων αυτά τα κλουβιά, εκτός του ότι είναι παράνομα και δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Λοιπόν, έχω ακούσει με τα αυτιά μου να μου λένε, ξέρεις, έρχομαι μια φορά την εβδομάδα να το καθαρίζω και να τους παίρνω βόλτα. Μα κύριε, του λέω, είναι κυνηγετική. Κυνηγετική ή δεν είναι, μάλιστα. Καλά, δεν θέλουν εκπαίδευση. Δεν θέλουν αυτοί οι σκύλοι να βγουν έξω να τρέξουν. Μπράβο, αυτό. Θέλει το σκυλί να εκτονωθεί. Τα κλείνουν μέσα στα κλουβιά, όχι μόνο οι κυνηγοί και οι υπόλοιποι μέσα στις πόλεις. Το βάζουν σε ένα κλουβί ένα επί ένα, ένα σκυλί πολύ μεγάλο που θέλει την ελευθερία του και θέλει να αναπνεύσει και μετά διερωτώνται γιατί φωνάζει και κλαίει. Ναι, τέρμα αυτά όμως. Τελειώνουν αυτά, λέτε. Ναι, τελειώνουν, αλλά το θέμα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας. Το Υπουργείο Εσωτερικό δηλαδή αυτή τη στιγμή πώς θα εφαρμόσει τον νόμο. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι είναι αυτοί από το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι η υπηρεσία θύρας έχει άλλες δουλειές. Εάν είναι η υπηρεσία που να το εφαρμόσει, αφού δεν έχουν προσωπικό, οι δήμοι και οι κοινότητες παραπονιούνται ότι έχουν οικονομικά προβλήματα, άρα τι θα κάνουν. Θα κλείσουν τα μάτια και θα αφήσουν την κατάσταση να συνεχίζεται το σύνολο. Κοιτάξτε, όμως έχει το Υπουργείο Εσωτερικών άλλες δουλειές, η Υπηρεσία Θύρας άλλες δουλειές. Δήμοι κοινότητες έχουν οικονομικά προβλήματα. Η αστυνομία, όταν τηλεφωνείς για να κάνεις μια καταγγελία για κακοποίηση ζώου, τα ιεραρχεί. Δεν λέω ότι δεν ασχολείται, αλλά μπορεί να έχει κι άλλα πέντε περιστατικά εκείνη την ώρα και πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση. Άρα, έτσι όπως μου το περιγράφετε, 0 από 0, 0. Θα κάνουμε μια νομοθεσία για να την κοιτάζουμε. Γι' αυτό είπαμε εμείς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έπρεπε να κάνει το φορέα τον ανεξάρτητον ή έναν προεδρικό σύμβουλο να συντονίσει αυτή την κατάσταση και να βρεθεί. Μάλιστα, υπάρχει και πρόταση από άλλη οργάνωση για τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ελέγχου. Δηλαδή, δεν είναι φτάνει μόνο να πεις ότι ναι, κύριε, θα το εφαρμόσω, αλλά θα υπάρχει και μια υπηρεσία ελέγχου. Είτε το θέμα της αστυνομίας στο ζώο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο παραπέντε και λέμε εντάξει, κύριε, να γίνει αστυνομία ζώων, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί προϋπολογισμό, να εκπαιδευτεί προσωπικό, να έχουν τα εργαλεία. Εδώ σήμερα λέει για την οχληρία. Και όποιος του καπνίσει, κάνει ό,τι θέλει. Και ενώ υπάρχει περίπτωση που αθώθηκε στη Λευκοσία για οχληρία, στη Λεμεσό του βάλανε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα έχουμε ένα αναλούμα ακόμα και εδώ. Την οχληρία, πότε καταγγέλνουμε στην αστυνομία, κυρία Κυριάκου? Η οχληρία καταγγέλλεται στην αστυνομία και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ή στον αστυνομικό της γειτονιάς. Αλλά το θέμα δεν είναι να καταγγείλει ένας και να πει: ξέρει, γαβίζει ο σκύλος σου και κάνει οχληρία. Θα πρέπει να πάει η αστυνομία που δεν έχει τα εργαλεία. Έτσι. Θα κάτσει εκεί μισή ώρα, μια ώρα και να αποδειχθεί ότι όντως κάνει οχληρία. Διότι υπάρχουν και διαπροσωπικές διαφορές. Τον καταγγέλει γιατί τον ενοχλεί λίγο ο σκύλος του, όταν περάσει κάποιος άλλος σκύλος. Ή γιατί θέλει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα και ο σκύλος μπορεί να. Εντάξει, τώρα να μιλάμε για λογικά πλαίσια. Για ώρες κίνησης ηχείας, όχι τώρα ο καθένας να. Έχετε όχι, δίκιο. Όχι, πώς θα αλλά η οχληρία να επιβεβαιώνεται. Στη Γερμανία, κάθε αστυνομία στα 30 λεπτά μπαίνει μέσα, καταγγέλει τον ιδιοκτήτη ή του κατάσχει το σκύλο. Μάλιστα. Και το πρόστιμο. Και τελειώνει. Και τελειώνει. Ναι, έχουμε. Πληρώνουμε λεφτά στο Δήμο, λένε οι τηλεθεατές, που αφορούν τα κατοικίδια. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, πώς διατίθενται? Τα λεφτά αυτά πηγαίνουν στον κοινό κουρβανά, δεν πηγαίνουν κάπου σε συγκεκριμένο ταμείο. Και εμείς ζητούμε ότι, εάν για παράδειγμα στο Δήμο Πολεμιδιών που έχει 6.000 αδέσποτα σκυλιά, λέει, όχι αδέσποτα, που δεν τα εγγράψουν, θα πάρει, λέει, περίπου 150.000 ευρώ εάν τα γράψουν οι πολίτες. Και αν τα πάρω αυτά τα λεφτά, λέει, θα δημιουργήσω υποδομές για τους φιλόζωους. Αφού ήδη δεν πάνε να τους γράψουν, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Μπορεί να ζητούμε μόνο, αλλά έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Βέβαια, σίγουρα. Θέλω λίγο τώρα να αφήσω αυτό το νομοσχέδιο για τα σκυλιά. Είδα μια ανακοίνωση σας πολύ ανησυχητική για τα άλογα. 2.000 άλογα, λέτε στην ανακοίνωση, εντός των εισαγωγικών θα καταστούν άχρηστα, αν αυτό διαλυθεί η λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας. Εξηγήστε μας λίγο τι θα συμβεί, γιατί δεν μιλάμε πάλι ούτε τα ένα ούτε τα δύο, τα υποτιμώ, αλλά 2.000 άλογα είναι τεράστιος αριθμός. Αγαπητοί, εγώ να συνημερώσω ότι το κόμμα για τα ζώα και εγώ προσωπικά προσπαθούμε εδώ και 3 χρόνια να δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο να καταλήγουν τα άλογα του υπόδρομου και να έχουν καλά γεράματα. Ναι. Διότι δεν περιποιεί η τιμή σε κανένα αυτά τα άλογα να καταλήγουν σε ανθρώπους, βέβαια φιλόζους, αλλά δεν ξέρουν τίποτα από άλογα και να πεθαίνουν με τον χειρότερο τρόπο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι ενημερωνόμαστε
από την ιδιοκτήτες των αλόγων ότι η πιθανή περίπτωση της αυτοδιάλυσης της υποδρομιακής αρχής. Δεν είναι μόνο τα 2.000 άλογα. Είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό και εμείς την άλλη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των αλόγων, ναι, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Γιατί υπάρχει και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που πάει να ψηφιστεί όσον αφορά τα θέματα της υποδρομιακής αρχής και στοιχημάτων κτλ. Και θέλουμε να δούμε και τον πρόεδρο της υποδρομιακής αρχής για να δούμε τις προτάσεις που θα τους κάνουμε, ότι θα είναι άδικο εάν. Εάν θα αυτοδιαλυθούν, θα πρέπει να προνοηθεί και με νομοθεσία ότι, ναι, αυτά τα άλογα δεν θα θυματοποιηθούν. Όταν λέτε να θυματοποιηθούν, τι είναι, να θανατωθούν, ας πούμε, ή να. Πού θα πάνε 2.000 άλογα. Δηλαδή, η επιλογή είναι η θανάτωση. Γιατί σήμερα τι κάνουν, τις περισσότερες των περιπτώσεων τα κάνουν ευθανασία τα άλογα. Μας λένε να τα κάνουν ευθανασία όταν πονάνε πολύ και υποφέρουν και δεν υπάρχει άλλη οδός, κύριε, ναι, Κυριάκου. Δεν, αλλά τα άλογα τα οποία είναι γέρικα τι τα κάνουν. Ή τα δίνουν σε ζωολογικούς κήπους από ό,τι ακούσαμε και τα δίνουν για τροφή στους τίγρες ή τα κάνουν ευθανασία. Συγγνώμη. Ξαναπείτε το αυτό. Τα γέρικα τα δίνουν σε ζωολογικούς κήπους. Σε κάποιους ζωολογικούς κήπους, είτε είναι γέρικα είτε δεν είναι καλά στον υπόδρομο, ναι, πιθανό λέω να χρησιμοποιούνται. Μα ζωντανά. Τα δίνουν ζωντανά. Όχι ζωντανά. Όχι, όχι, τα δίνουν ζωντανά πριν πάθουν κάτι για να τα θανατώσουν για να τα κάνουν τροφή. Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε και έχουν δώσει την πληροφορία και στον Υπουργό. Δηλαδή το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε τους υπεύθυνους και το τι θα γίνει εάν στην περίπτωση αυτοδιαλυθεί η υποδρομιακή αρχή και τι θα γίνει με τα άλογα. Ήδη υπάρχει μια ομάδα στο κόμμα το οποίο εργάζεται, ούτως ώστε να εξευρεθεί, ναι, ο χώρος, mm-hmm, για να υπάρχουν, για να φιλοξενήσουν αυτά τα άλογα να έχουν καλά γεράματα. Αυτό λέμε. Ναι, διότι θα θυματοποιηθούν τα άλογα χωρίς να έχουν δεν έχουν φταίξει τα πλάσματα δηλαδή. Σίγουρα. Θα είναι μεγάλο η αμαρτία να θανατωθούν 2.000 άλογα. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Και αυτό πρέπει να το κυνηγήσετε αυτό, κύριε Κυριάκου. Θέλουμε να το κυνηγήσουμε, γι' αυτό και ξεκινήσαμε τη διαδικασία και είμαστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών, ούτως ώστε να το συζητήσουμε από Δευτέρα σε αυτό το σοβαρές θέμα. Λοιπόν, δεν θέλουμε κανένα άλλο. Να πάρω άλογο. Δύο γραμμές εντάχει, ναι, γιατί τώρα προέκυψαν. Η κυρία Άντρη πρώτα, παρακαλώ. Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ναι, θέλω να πούμε τον Κυριάκο, αφού είναι φιλόσοφος, να έρθει να καθορίσει την περιοχή, είναι πάλι στα πεπτοδρόμενα γεμάτα από πριέτσο σκύλους. Μα δεν φταίνει η σκύλη όμως, κυρία Άντρη, δεν φταίνει η σκύλη. Οι ιδιοκτήτες φταίνε. Από εμεί και του σκύλου. Είναι υποχρεωμένο να μην μπορώ να περπατήσω. Είναι γεμάτα τα πεζοδρόμια. Να απευθυνθείτε στο Δήμο. Ο Δήμο του έβαλε και καλάθι να μαζεύουν, αλλά δεν τα μαζεύουν. Ναι, αλλά κυρία Άντρη, το ότι είμαι φιλόσοφος, είστε και εσύ φιλόσοφος και όλοι οι περισσότεροι είναι φιλόσοφοι, δεν σημαίνει ότι έχουμε εμείς την ευθύνη ή είμαστε κυβέρνηση για να πάμε να τα καθαρίσουμε. Υπάρχουν αυτοί οι εντεταλμένοι που είναι υπόχρεοι να το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά τις ευθύνες τις φέρουν αυτοί που έχουν τους σκύλους, γιατί υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και ένας ανεύθυνος, αν το κάνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει ή να του βγάλουν εξώδικο. Ή να τον πάρω δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος, παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Άντρη. Κύριε Κυριακό, είχαμε παρατήρηση κάτω μου για μέσα λίτρα μια ημέρα και έχει πολλούς κύριους με τους σκύλους. Ή οι άνθρωποι να κυκλοφορούν μέσα λίτρα ή οι σκύλοι να πάνε να κυκλοφορούν. Γιατί κάνουν τον το πράγμα να έχουν πολλούς σκύλους και να πάνουν περίπατο στη λίτρα στο. Γιατί κύριε Μαρία, τι είναι το πρόβλημα να περπατάει κάποιο στη λίτρα με το σκύλο. Όχι, μάνα μου, έλα μία ημέρα κάτω μου για μέ. Ναι. Επίσης καφέ. Μάλιστα. Μία, ένα σκύλο, ναι, έκαμε τα κόπρια του για μέ. Η άλλη κοπέλα επάτησε τα. Επάτησε τα κόπρια. Επειδή υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που δεν τα μάζεψε εκεί, ναι, εκεί ακριβώς. Μετά λύσουμε πάλι. Αυτό το πράγμα να έχει έναν τόπο μυθικό. Ναι. Δηλαδή, ένα ανθρώπι που πάθει με στη λίτρα. Έτσι σκύλοι που πάθει. Ναι, ευχαριστώ τον κύριο. Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ. Εάν ένας να πάρει το σκύλο του σε δημόσιους χώρους, όπως στη Λίδρα ή σε μια πλατεία κτλ., σίγουρα θα φροντίσει να έχει και το σακουλάκι του για να τα μαζέψει. Θα πρέπει να φροντίσει. Εδώ στη Μαδρίτη είχα δει σε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο να έχει δύο τεράστιους σκύλους να κάνουν εκεί και ξαφνικά να παίρνει και αυτό στο σακουλάκι του, να τα μαζεύει, να τα βάλει στην τσέπη. Ναι, αυτές είναι οι υποχρεώσεις λοιπόν, μας. Θα ολοκληρώσουμε μόνο μια τελευταία ερώτηση. Ουδής δικαιούται να αφήνει το σκυλί του να περιφέρεται ελεύθερο, δεν είναι? Ισχύει αυτό που ρωτάει. Ισχύει η και κυρία. Με τον νόμο περί ευημερίας και ισχύει και με τον νέο νόμο. Δεν είναι κάτι καινούργιο, λέω. Να το αφήνει να βγαίνει έξω, ναι, να κάνει τη βόλτα. Και κάτι κενό. Άλλο το οποίο. Και όχι. Και ένα άλλο το, ναι, οποίο θέλω να το ξεκαθαρίσω είναι ότι ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για τη δημιουργία, λέει, περιφερειακών καταφυγείων.
Και νομίζω ότι ο Υπουργός έκανε λάθος. Άλλον το καταφύγιο που είναι οι εθελοντές, αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά εθελοντικά, και άλλον τα κοινοκομεία, δηλαδή οι χώροι κράτησης προσωρινή των Δήμων και κοινοτήτων. Και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να φροντίσουν να βοηθήσουν τα καταφύγια. Γιατί αυτή τη στιγμή οι δήμικοι κοινότητες που δεν έχουν χώρους έχουν πατώσει. Ας έρθουν να συνεργαστούν με τα οργανωμένα καταφύγια για να βοηθήσει οικονομικά η κυβέρνηση. Γιατί δεν πάει άλλο. Και στο τέλος, αν τα αφήσουν αυτά τα σκυλιά, θα πάνε στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Όλα αυτά στις χιλιάδες τα αδέσποτα σκυλιά. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Αναμένουμε ενημέρωση και για τα άλογα, τα 2.000 άλογα. Σας ευχαριστώ για την ανταπαρουσία, κύριε Κυριάκου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε, κύριε Σακύρη, λίγο εκτός.